Θέλω να μου σχολιάσει ο κύριος Καραθανασόπουλος, προφανώς εκτός από αυτά που θα πει για το ΕΣΥ, πώς κρίνει και την αντίδραση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος ως αντίδραση λέει να μην συνταγογραφούν οι γιατροί ιδιώτες από την Παρασκευή. Ναι. Κοιτάξτε, επί τ' ουσίας δεν είναι ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε ξαφνικά. Mm-hmm. Άρα χρειάζονται κάποια εκτατά μέτρα. Είναι ένα ζήτημα που το παρακολουθούμε τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δηλαδή, ποιο θέμα? Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στα νοσοκομεία, ιατρών και νοσηλευτών. Και κάθε φορά η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί υπάρχει και το κλίμα των μεγάλων παρετήσεων, γιατί δεν μπορεί ένας γιατρός να κάνει 15 και 20 εφημερίες το μήνα, δεν μπορεί να ζει κάτω από αυτές τις έντονες συνθήκες εργασιακού, στους εργασιακούς χώρους στα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν οδηγούμαστε και σε ένα τέτοιο κλίμα. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, όλα δείχνουν ότι η επιλογή να πάει κάποιος στο νοσοκομεία τα δημόσια είναι επί τους ουσίες και η τελευταία επιλογή. Γιατί έχει αυτές τις συνθήκες εντατικοποίησης, γιατί έχει δεχθεί μια επίθεση συνολικά στο μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα. Το πιο απλό που δεν κάνανε ούτε οι σημερινοί, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να μονιμοποιήσουν το έκτακτο προσωπικό, τους επικουρικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν το κάνουν ούτε αυτό, ούτε ακόμη. Υπάρχει ακόμη αυτή η κατάσταση. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν είναι βαρέα και ανθυγιεινό το επάγγελμα. Και δεν, από καμία κυβέρνηση δεν έγινε ποτέ βαρέο και ανθυγιεινό. Άρα, λοιπόν, έχει διαμορφωθεί μια τέτοια κατάσταση που δεν είναι μόνο στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Παράδειγμα, νοσοκομείο Πύργου, νομός Ηλίας. Μεγάλο νοσοκομείο, μεγάλος νομός, αγροτικός νομός και δεν έχει παθολόγο. Καλύπτεται με απόσπαση από την Ανδρίτσενα, με έναν παθολόγο. Και όλες οι υπόλοιπες ανάγκες από την Αμαλιάδα, από την Πάτρα, από την Τρίπολη, από την Καλαμάτα. Αυτή η κατάσταση καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι άμα προκυρθεί και μία και δύο θέσεις παθολόγου στο νοσοκομείο της Λίδας δεν θα καλυφθούν. Mm-hmm. Γιατί είναι μια απαγορευτική κατάσταση. Αν δεν καλυφθούν τουλάχιστον αυτά τα οργανογράμματα, τα οποία είναι και πίσω, άμα το θέλετε, από τις σύγχρονες ανάγκες. Γιατί έχουν γίνει σε παλαιότερες εποχές. Που όμως ούτε αυτά δεν καλύπτονται. Μιλάτε, επομένως, για μια γενική αναδιοργάνωση. Για μια συνολικότερη προσπάθεια που πρέπει να πάει κόντρα στη λογική της εμπορευματοποίησης και στη λογική ότι η υγεία είναι κόστος. Και με βάση αυτή τη λογική πρέπει να συμβάλλει και ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Εμείς λέμε έχουν πληρώνουν και πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά. Και από το φορολογία για τα υγεία και από το ποσοστό το οποίο παρακρατείται στα ασφαλιστικά του ταμεία για τα ζητήματα της υγείας. Από αυτήν άποψη λοιπόν χρειάζεται να μπει ένας φραγμός και αυτή είναι η υπόθεση αντιμετώπισης του ίδιου του κινήματος, όχι μόνο στον τομέα της υγείας αλλά και συνολικά. Μάλιστα. Για την υπόθεση του λαού. Γιατί η υπόθεση τώρα ότι δεν θα συνταγογραφούν οι ιδιώτες γιατροί, ποιο θα πλήξει? Τους ίδιους. Τον ίδιο τον κόσμο θα πλήξει. Και άμα δεν έχει το νοσοκομείο να απευθεί για να κάνει συνταγογράφηση, άμα δεν μπορεί να το κάνει ο ιδιώτης, πού θα πάει? Θα πάει σε άλλο νομό, να απευθυνθεί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι μια βόμβα επί της ουσίας, η οποία έχει, αν δεν έχει εκραγεί, είναι έτοιμη να εκραγεί στα ζητήματα του νοσοκομείου. Απαντήστε τώρα, κύριε Σμυρλή, εσείς στα όσα είπαν οι συνομιλητές σας. Να βάλω και μια παράμετρο. Ότι δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Δηλαδή είναι. Πώς να το πω, ακόμη και για συνταγογράφηση, ακόμη και για μια εξέταση πρέπει να πας σε ένα νοσοκομείο. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν υπάρχει. Δεν υπήρξε ποτέ, δεν υπάρχει τώρα. Είναι υποτυπώδης που θα μπορούσε να αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία, να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας στους χώρους των νοσοκομείων. Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν γίνονται. Και γίνονται αυτά τα μέτρα. Τα οποία δεν βοηθάνε. Κύριε Καραθανασόπουλε, θα ήθελα να σχολιάσω για το κράτος δικαίου. Και ναι. Ποια θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι η επόμενη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει σε αυτό το τομέα? Καταρχάς, σε μια κοινωνία η οποία έχει αντιθέσεις, αντικρουόμενα συμφέροντα εντός της κοινωνίας, αλλά τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, αλλά τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών, μπορεί να υπάρξει ένα ουδέτερο δικαίο? Το δίκαιο δεν αποτυπώνει τα συμφέροντα του ισχυρού πάντοτε. Πάντοτε. Ανέκαθεν. Σε κοινωνίες ταξικές το δίκαιο είναι αποτυπώνει τα συμφέροντα του ισχυρού. Άρα λοιπόν είναι από χέρι ένα δίκαιο που είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού. Είναι τυχαίο ότι το 97% των απεργιών βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια? Όχι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ένα δίκαιο ουδέτερο. Έχουμε ένα δίκαιο ταξικό. Το ίδιο είναι και το κράτος.
το κράτος, δεν είναι υπεράνω των τάξεων. Δηλαδή οι δικαστές τι κάνουν όταν κρίνουν παράνομα? Μα έχουν ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, δεν έχουν? Είναι το νομικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο το οποίο το διαμόρφωσαν όλα τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και με βάση το νομικό πλαίσιο κηρύσσουν παράνομες και καταρχήσεις απεργίες. Δεύτερον, η ίδια ηγεσία των δικαστικών πώς βγαίνει? Όταν εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να εκλέγεται από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα, τότε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, όχι, να ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν όλο αυτό τι διαμορφώνει? Και το ίδιο είναι πράγμα και το κράτος. Το κράτος δεν είναι κάτι πάνω από τις κοινωνίες. Εκφράζει σε συγκεκριμένους συσχετισμούς, θέλει να θωρακίσει την εξουσία της άρχουσας τάξης. Γι' αυτό έχει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Γι' αυτό μιλάει για εχθρό λαό, για εσωτερικό εχθρό. Γι' αυτό διαμορφώνει όλες αυτές τις συνθήκες τσακίσματος των συλλογικών και ατομικών δικαιωμάτων και προσπαθεί να θωρακίσει και να ενισχύσει ακόμη περαιτέρω την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων και στα πλαίσια αυτά θυσιάζεται η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάτι το ουδέτερο, είναι κάτι ταξικό και από αυτήν την άποψη δεν βελτιώνεται, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του. Είναι τυχαίο ότι διαχρονικά το κράτος αυτό είναι πολύ ανίκανο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή από τα φυσικά φαινόμενα και από τα διάφορα μεγάλα εγκλήματα τα οποία γίνονται, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ ισχυρό να επιβάλλει τις αντιλαϊκές πολιτικές. Είναι πολύ ισχυρό να συμμετέχει σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και σε πολέμους, να στέλνει φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσει τα συμφέροντα πιανού, των Ελλήνων ή τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να είναι καθαρό, ένα το κράτος μου, και δεύτερο ζήτημα. Κοιτάξτε, όλη αυτή η προσπάθεια αναπαλαίωσης του και επανασύστασης του αμαρτωλού διπολικού συστήματος δεν έχει να ωφελήσει τίποτα τον λαό. Γιατί ακριβώς θέλουν να εγκλωβίσουν ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη τις δύο πλευρές, κεντροδεξιά σοσιαλδημοκρατία, το πούμε, τη λαϊκή δυσαρέσκεια και σαν εκκρεμές. Να πω κάτι. Πόσο πολύ ενδιαφέρουν αυτοί οι δύο πόλοι? Πείτε το για να το ολοκληρώσουμε. Να το πω. Τη Φόντε Λάιεν ποιος την ψήφισε? Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι σοσιαλδημοκράτες, ναι. Οι σοσιαλιστές και όλοι οι πράσινοι και τέτοια. Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι τεράστιες διαφορές έχουν. Η Ευρωπαϊκή έχουν. Αριστερά δεν την ψήφισε. Ναι, αλλά εσείς θέλετε να μπείτε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Υπάρχουν ο ΣΥΡΙΖΑ πολλοί, δεν την ψήφισε. Πολλοί, υπάρχουν πολλοί από τους χώρους του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να μπουν στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Σε σχέση με την Φόντε αυτό, αυτό, ναι, εντάξει. Αλλά ψηφίζεται όμως το 75% μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την ίδια αποτελέσματα. Αυτό το λέω γιατί? Γιατί είναι τόσο πολλές οι διαφορές τους. Είναι τόσο πολύ δυσδιάκριτες που από αυτή την άποψη μπορούμε να μην λέμε καθαρά. Δεν χρειάζεται καμία αναμονή για μάλιστα. Τον κόσμο. Και πρέπει να οργανώσει ακόμη πιο αποφασιστικά την πάλη του απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, να αμφισβητήσει τις λογικές των μονοδρόμων, ναι, και της κυρίαρχης αντίληψης. Λοιπόν, η οποία εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπόλοιπα κόμματα. Έλεγα να κλείσουμε με κάτι όχι πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά με αφορμή τα 50 χρόνια δημοκρατίας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό που γιορτάστηκε σήμερα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον καθένα σας μία κοινή ερώτηση για το ποια θεωρείτε ότι θα είναι η επόμενη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας και η Ευρώπη και πώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτή. Κύριε Καναθανασόπουλο, φαντάζομαι δεν θα συμφωνήσετε με τα όσα είπαν ναι. Οι συνομιλητές μας, γιατί μίλησαν πολύ για την αξία της Ευρώπης και τις αποφάσεις που συνδιαμορφώνονται. Πέρα από την Ευρώπη και τις αποφάσεις, υπάρχουν και ζητήματα τα οποία προσπαθούν με τις τοποθετήσεις οι οποίες γίνονται να συγκαλύψουν να συσκοτήσουν μια πραγματικότητα, να χειραγωγήσουν τις συνειδήσεις, να οδηγήσουν στη λεγόμενη φθορά των συνειδήσεων. Είπαμε πριν για το κράτος, το λεγόμενο κράτος δικαίου. Είπε τώρα για το κράτος το κοινωνικό. Ποιο κοινωνικό κράτος? Δεν υπήρξε ποτέ κοινωνικό κράτος. Κάποιες παραχωρήσεις και κατακτήσεις που έκαναν τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν αποτέλεσμα άλλων συσχετισμών που δεν υπάρχουν. Τότε υπήρχε ένα σοσιαλιστικό σύστημα το οποίο είχε προχωρήσει σε τεράστιες δυνατότητες για τους εργαζόμενους και τους λαούς. Και η σύγκριση με τα καπιταλιστικά κράτη τους ανάγκαζε να κάνουν τέτοιες παραχωρήσεις. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει, γι' αυτό έχει και ξυλωθεί. Όλο αυτό το οποίο λεγόταν κάποτε κοινωνικό κράτος, έχουν χτυπηθεί δικαιώματα, έχουν χτυπηθεί μισθοί, συντάξεις. Άρα λοιπόν το θέμα ποιο είναι? Ότι πίσω από αυτές τις έννοιες που δεν έχουν καμία πλέον αξία, είναι κούφιες έννοιες χωρίς περιεχόμενο, πρέπει να αναδείξουμε τι? Ότι έχουμε να κάνουμε ένα σύστημα το οποίο συνεχώς αντιδραστικοποιείται,
παρά το γεγονός ότι η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας έχουν εκτοξευθεί, ο κόσμος αντί να ζει καλύτερα, ζει χειρότερα από ό,τι στο παρελθόν. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έχουμε ένα σύστημα που ο πλούσιος γίνεται πλουσιότερος, παντού, το βλέπετε. Υπάρχει φτώχεια και εξαθλίωση για πλατεία, αλλά οι καστρώματα που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Ένα σύστημα το οποίο γεννά κρίσεις και πολέμους. Άρα λοιπόν σε αυτή τη βαρβαρότητα του συστήματος πρέπει να την αντιπαλέψουμε. Και αυτό η αντιπάλεμα δεν είναι απλά και μόνο το να έχουμε κάποιες επιμέρους κατακτήσεις που καλές είναι, αλλά για να μην αποδειχτούν προσωρινές όπως αποδείχθηκε αυτές τις δεκαετίες του 80 για παράδειγμα και να παρθούν πίσω, πρέπει να στοχεύσουμε στον πραγματικό αντίπαλο. Δηλαδή αυτό το σύστημα για να οδηγήσουμε στην ανατροπή του και στην οικοδόμηση. Είστε σαφείς, κύριε Καρθανασόπουλε.